Θεσσαλονίκη. Τι γίνεται, δηλαδή μέσα σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα, μια πόλη που ο πληθυσμός της ξεπερνά το 1 εκατομμύριο, είναι χωρίς ρεύμα και νερό. Το 2018 και οι ευθύνες γίνονται μπαλάκι. Όχι, όχι. Τι θα κάνετε γι' αυτό, ποιος φταίει? Δεν υπάρχει μπαλάκι σε ευθύνες. Ακούσαμε και προηγουμένως την αντιπεριφερειάρχη, η οποία, κατά τη γνώμη μου, συγκροτημένα απάντησε. Είπε ότι υπάρχουν συγκεκριμένα καιρικά φαινόμενα που είναι πολλές φορές σχεδόν αδύνατον να αντιμετωπιστούν την στιγμή που συμβαίνουν. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε μόνο στην Ελλάδα, στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη. Πολλές φορές, βεβαίως, όταν είναι κοντά μας το φαινόμενο, γίνεται πιο έντονη η συζήτηση. Αλλά έχουμε δει ότι πάρα πολλές μεγάλες πόλεις σε ολόκληρη την Ευρώπη, ακόμα και σε κράτη τα οποία έχουν. Με συγχωρείτε, επιτρέψτε μου. Ήταν κειμένο χωρίς νερό. Εντάξει, κοιτάξτε να δείτε, όταν υπάρχει μια τόσο έντονη βροχόπτωση και πέφτουν τόνοι νερό στις περιοχές οι οποίες τροφοδοτούν την πόλη. Αν είδατε την ανακοίνωση της ΕΙΑΘ, ο λόγος για τον οποίο δεν υπάρχει νερό είναι ότι γιατί γίνονται υγειονομικοί έλεγχοι αυτή τη στιγμή στην ποιότητα του νερού, καθώς δεν μπορεί να ξέρει κανείς ποια είναι αυτή τη στιγμή η σύνθεση και αν αυτό το νερό μπορεί να είναι επικίνδυνο ή μη επικίνδυνο για την υγεία των πολιτών. Επομένως, δεν είναι ζήτημα εγκαταστάσεων, δεν είναι ζήτημα, αν θέλετε, τροφοδοσία. Είναι ζήτημα ποιότητας νερού. Και γι' αυτό είναι ακριβώς το λόγο. Και υποδομών όμως, κύριε Τζανακόπουλε, γιατί αν τα ρίχνουμε όλα μόνο στον καιρό. Όχι, όχι. Τότε δεν βγάζουμε. Δεν τα ρίχνω όλα, όλα στον πολλά καιρό. Χρόνια που δεν Βεβαίως, έχουμε υπάρχουν, και πρέπει να υπάρχουν πολλά προβλήματα και στις υποδομές. Ξέρετε ότι όλα αυτά τα χρόνια της κρίσης μειώθηκαν σε πολύ μεγάλο βαθμό οι δημόσιες επενδύσεις και επενδύσεις για τις υποδομές. Αυτό πράγματι δημιουργεί μια κατάσταση η οποία δεν είναι η βέλτιστη. Ωστόσο, νομίζω ότι πρέπει να βάζουμε κάθε φορά το πρόβλημα στις πραγματικές του διαστάσεις. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι και η περιφέρεια Θεσσαλονίκης και η ελληνική κυβέρνηση παίρνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα έτσι ώστε να αποκατασταθούν οι ζημιές όσο το δυνατόν συντομότερα. Νομίζω βεβαίως ότι οι κάτοικοι παίρνουν μια πολύ μεγάλη ταλαιπωρία. Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να την μειώσουμε, να την ελαφρύνουμε και να ολοκληρώσουμε όλες τις απαραίτητες ενέργειες μέσα σε εύλογα χρονικά διαστήματα. Αυτές τις πλημμύρες, εγώ ήθελα να σας ρωτήσω εάν αυτό που λέμε, το λέμε λίγο κλισέ, τη μάχη της καθημερινότητας την κερδίζει η κυβέρνηση. Διότι πολλές φορές ασχολούμαστε με τα μεγάλα που είναι οι διαπραγματεύσεις, τους αριθμούς, τα νούμερα και ταυτόχρονα βλέπουμε ένα μεγάλο αριθμό πολιτών να γυρνούν την πλάτη σχεδόν σε όλα τα κόμματα. Γιατί από την ώρα που θα ξεκινήσουν να μπουν από το σπίτι τους, είτε είναι κυκλοφοριακό χάος, είτε είναι πρόβλημα με τις δημόσιες υπηρεσίες, είτε είναι τα νοσοκομεία που είναι και η βιτρίνα ενός κράτους, μονίμως βρίσκουν εμπόδια. Δεν είναι μόνο η μείωση του εισοδήματός τους. Την κερδίζετε αυτή η μάχη ή πιστεύετε ότι ακόμα? Κοιτάξτε, η μάχη της καθημερινότητας είναι μια μάχη της κυβέρνησης με τον εαυτό της, αν θέλετε. Προσπαθούμε σε όλα τα διαφορετικά πεδία να κάνουμε ό,τι καλύτερο περνάει από το χέρι μας. Επειδή μιλήσατε για τα νοσοκομεία, έχουμε προσθέσει προσωπικό με πολύ μεγάλες δυσκολίες και προσπαθώντας να αξιοποιήσουμε οποιαδήποτε δυνατότητα μας παρέχει ο νόμος, αλλά και οι περιορισμοί που υπάρχουν από την συμφωνία με τους δανειστές. Και νομίζω ότι έχουμε καταφέρει αρκετά πράγματα σε αυτά τα 3 χρόνια. Έχουμε προσφέρει πρόσβαση σε 2,5 εκατομμύρια ανασφάλιστους, οι οποίοι δεν είχαν τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Έχουμε καταφέρει να ενισχύσουμε και με νοσηλευτικό προσωπικό και με ιατρικό προσωπικό τις δομές υγείας της χώρας μας. Και από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά την δημόσια διοίκηση, έχουμε κάνει μια σειρά από βήματα τα οποία επιτρέπουν, εν πάση περιπτώσει, να είμαστε αισιόδοξοι ως προς την πορεία, τέλος πάντων, της απομείωσης γραφειοκρατίας. Αυτά βεβαίως είναι προβλήματα τα οποία έχουν σωρευτεί στην Ελλάδα επί πάρα πολλές δεκαετίες. Δηλαδή, η ελληνική δημόσια διοίκηση γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι είναι και άσχημα οργανωμένη. Αυτό είναι αλήθεια, αλλά κάποια στιγμή νομίζω ότι και ο πολίτης κουράζεται να το ακούει αυτό, όπως και το θέμα ασφάλειας. Το θέμα είναι, κυρία Ιωάννου, αν υπάρχει βούληση και αν γίνονται βήματα τα οποία βελτιώνουν σε κάποιο βαθμό την καθημερινότητα. Από τη δική μου μεριά, νομίζω ότι μπορώ να σας πω ότι σε συγκεκριμένα πεδία, για παράδειγμα, το πεδίο της αδειοδότησης, αν θέλετε, των επιχειρήσεων, έχουν γίνει πολύ σημαντικά βήματα και έχει μειωθεί ο χρόνος για τον
τον οποίο χρειάζεται μια νέα επιχείρηση για να δομηθεί. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι είναι ένα πραγματικό ζήτημα να μπορούμε πέρα από τα μεγάλα, δηλαδή τις διαπραγματεύσεις, το χρέος, την μεταπρογραμματική εποπτεία, να βελτιώνουμε και την καθημερινότητα των πολιτών. Σεντένο, αλλά θέλω να πάμε λίγο στο θέμα των διαπραγματεύσεων με τα Σκόπια για να πιαστώ από ένα ρεπορτάζ που έδωσε σήμερα το πρωί ο Δήμος Βερίκιος, ο οποίος είπε ότι μάλλον λέει πηγαίνουμε σε μια συνθήκη με κάποιες εγγυήσεις που θα δώσει 1,5 χρόνο περιθώριο στην Φύρομ να αλλάξει το όνομά της. Είναι αυτό το σενάριο στο τραπέζι. Κοιτάξτε, εγώ, αλλά ότι δεν θα αλλάξουν λέει, τα αισθήματα ταυτότητας. Αν θυμάμαι καλά, και την προηγούμενη φορά είχαμε συζητήσει για το συγκεκριμένο. Είναι προφανές ότι μία συμφωνία θα οδηγήσει στην υπογραφή μιας διεθνούς συνθήκης. Ναι. Μεταξύ της Ελλάδας και της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, η οποία αυτή συνθήκη τι θα κάνει, θα περιγράφει συγκεκριμένα βήματα έτσι ώστε να αλλάξει και η συνταγματική ονομασία της γείτονος και να βρεθεί μια λύση, εν πάση περιπτώσει, στο συγκεκριμένο πρόβλημα. Τώρα, σε τεχνικές λεπτομέρειες, εγώ δεν πρόκειται να μπω, ειδικά τη στιγμή που. Είστε αισιόδοξος ότι το λύνει. Κοιτάξτε να δείτε, θεωρώ ότι υπάρχει πολιτική βούληση και από τις δύο μεριές. Ναι. Θεωρώ ότι υπάρχουν οι τεχνικές προϋποθέσεις. Φαίνεται ότι και από την πλευρά της Πουδουμού μπορούν να γίνουν συγκεκριμένα βήματα έτσι ώστε να καλυφθεί, ο δρόμος. Έχουν κάνει πίσω τα Σκόπια. Πατάνε τις δικές μας κόκκινες γραμμές ή έχουν κάνει πίσω έτσι ώστε έχει δηλαδή υπάρχει μια αξίδα φωτός. Σας έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι η ελληνική πλευρά έχει θέσει δύο βασικές προϋποθέσεις έτσι ώστε να υπάρξει συμφωνία. Ποιες είναι αυτές? Το πρώτο είναι η σύνθετη ονομασία, πράγμα το οποίο βεβαίως γίνεται αποδεκτό έτσι και από τους γείτονές μας. Και η δεύτερη βασική προϋπόθεση για να υπάρξει συμφωνία είναι το erga omnes. Τι σημαίνει erga omnes? Ότι αυτή η σύνθετη ονομασία θα ισχύει έναντι όλων, δηλαδή θα ισχύει και στο εσωτερικό της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας Μακεδονίας. Αυτό σημαίνει ότι η ονομασία την οποία θα χρησιμοποιούν στις εσωτερικές τους διαδικασίες γείτονές μας θα είναι η ονομασία την οποία δηλαδή, θα συμφωνήσουμε μεταξύ μας. Μακεδονία θα είναι. Μην μπούμε στην ονοματολογία. Όμως, αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι για να γίνει κάτι τέτοιο είναι προφανές ότι χρειάζεται συνταγματική αναθεώρηση από τη μεριά των γειτονών μας. Δεν προλαβαίνουν όμως από ό,τι φαίνεται. Τι εννοείται δεν προλαβαίνουν? Θέλουν χρόνο. Αυτό βεβαίως θέλει. Άρα οι εγγυητές μπορούν να υπάρξουν και να δώσουν αυτό το 1,5 χρόνο. Αυτό το οποίο θα συμφωνηθεί θα είναι ένα χρονοδιάγραμμα που θα προβλέπει βήματα και εκατέρωθεν υποχρεώσεις από τις δύο χώρες, έτσι ώστε κάποια στιγμή, μέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα, να έχουμε πλέον καλύψει όλα τα ζητήματα και να έχουμε καταλήξει σε αναγνώριση εκ μέρους της Ελλάδας, της γειτονικής χώρας, αλλά και σε εσωτερικές διαδικασίες που πρέπει να γίνουν στην Πουγδουμού για να εξυπηρετηθούν οι υποχρεώσεις τις οποίες έχει αναλάβει. Σημαίνει ότι αν αθετήσουν το λόγο τους στα Σκόπια, τότε πολύ απλά δεν ισχύει η συνθήκη. Για να το πούμε με μεγαλύτερη σαφήνεια, τότε δημιουργείται διεθνής ευθύνη. Ωραία. Αυτό που ρώτησε και η Ράνια, θέλω μια απάντηση, αν έχει την καλοσύνη. Είναι το όνομα ΑΒ, λέμε έτσι. Άρα και στην ταυτότητά του γράφει ΑΒ ή γράφει κάτι άλλο? Σας είπα ότι η νέα ονομασία θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε όλες τις εσωτερικές διαδικασίες. Λοιπόν, να πάμε στα της οικονομίας. Δύο γραμμές ακούμε για τις συντάξεις και το αφορολόγητο. Δεν νομίζω. Εκτός αν ακούω φωνές εγώ, το οποίο είναι βεβαίως πάντα μια πιθανότητα. Αλλά άκουσα τον κύριο Κούλογλου να λέει ότι μετά τον Αύγουστο θα λυθούν τα χέρια μας και ότι μπορεί να επαναφέρεται τη 13η σύνταξη. Είδα την κυρία Φωτίου να κλείνει το μάτι στους συνταξιούχους και να τους λέει κάντε λίγο υπομονή, γιατί μπορεί να τα φροντίσουμε τα πράγματα και να αλλάξουν. Και ακούω και τον κύριο Βούτση από την άλλη που λέει: παιδιά, ό,τι έχουμε συμφωνήσει, το έχουμε συμφωνήσει. Οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να κάνουν και έναν προγραμματισμό. Αν μη τι άλλο. Τι ισχύει από όλα αυτά, λοιπόν? Θα σας πω. Αυτή τη στιγμή, τι ισχύει? Ισχύει ότι διαπραγματευόμαστε για την έξοδο από το πρόγραμμα. Ναι. Το πρόγραμμα έχει συγκεκριμένες δεσμεύσεις, οι οποίες έχουν καταληφθεί και κατά τη διάρκεια της πρώτης αξιολόγησης και κατά τη διάρκεια της δεύτερης αξιολόγησης και κατά τη διάρκεια της τρίτης αξιολόγησης. Αυτό που μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή είναι να ολοκληρώσουμε όλες τις προαπαιτούμενες δράσεις για να τελειώνουμε με την τέταρτη αξιολόγηση, να έχουμε μια καλή συμφωνία για το χρέος και να έχουμε και μια καλή συμφωνία για τη μεταπρογραμματική εποπτεία. Όλα τα υπόλοιπα, κυρία Τζίμα, δεν εντάσσονται στα ζητήματα, εν πάση περιπτώσει, που συζητάμε αυτή τη στιγμή με τους δανειστές μας. Ωστόσο, σας ξαναλέω ότι
με βάση τη δημοσιονομική εικόνα της χώρας, με βάση τις υπεραποδόσεις οι οποίες έχουν σημειωθεί και για το 2016 και για το 2017. Mm-hmm. Ξέρετε ότι το 2016 φτάσαμε σε ένα πρωτογενές πλεόνασμα κοντά στο 4%. Για το 2017 επίσης έχουμε υπερβεί τους στόχους οι οποίοι είχαν τεθεί για τα δημοσιονομικά της χώρας. Γιατί ως πολίτες είναι πιο πιεσμένοι. Άρα λοιπόν, αν διατηρήσετε αυτή την εικόνα στην Ελλάδα. Δημοσιονομικούς στόχους η κυβέρνηση έχει, δεν έχουν οι πολίτες. Λοιπόν, επομένως, όλα εξαρτώνται από τη δημοσιονομική πορεία της χώρας, από την πορεία των εσόδων και των δαπανών του 2018. Άρα θα μπορούσε ωστόσο, και να αυτή γίνει τη στιγμή, μια τέτοια συζήτηση. Δεν νομίζω ότι είναι η ώρα για μια τέτοια συζήτηση. Αυτή τη στιγμή προέχει να πάρουμε την καλύτερη δυνατή συμφωνία για την έξοδο από το πρόγραμμα του 2018. Κύριε Τζανακόπουλε, δίνεται και μια εντύπωση ότι ουσιαστικά καλλιεργείται σε διάφορα εκλογικά τμήματα πληθυσμού μία ελπίδα για να τους κρατάτε λιγάκι σε φόρμα που λέμε. Δεν θέλουμε να κρατήσουμε κανένα σε φόρμα. Προφανώς και γιατί πρέπει... το λέω. Όταν ακούει κάποιος ότι θα επανέλθει η 13η σύνταξη, όταν ακούει κάποιος ότι δεν θα μειωθούν οι συντάξεις, όταν ακούει κάποιος ότι θα υπάρχουν μειώσεις σε φορολογικούς συντελεστές, αλλά δεν υπάρχει δέσμευση, από ό,τι καταλαβαίνω από αυτά που είπατε, είναι μια ευχή επί του παρόντος. Εγώ δεν κάνω ευχές. Αυτό που σας είπα είναι. Ναι, θα υπάρξουν ότι... όμως όλα αυτά. Επιτρέψτε μου να σας πω. Το 2016 δόθηκε ένα κοινωνικό μέρισμα ύψους περίπου 700 εκατομμύριων. Το 2017 το κοινωνικό μέρισμα έγινε 1,5 δισεκατομμύριο με βάση την δυνατότητα που είχε η χώρα καθώς υπερεύμεν τους δημοσιονομικούς στόχους. Για το 2018 επίσης φαίνεται ότι θα έχουμε υπέρβαση των δημοσιονομικών στόχων. Δεν μπορώ να πω. Εντάξει, αυτό είναι ένα διαφορετικό ζήτημα, να το συζητήσουμε αν θέλετε. Δεν μπορώ να πω με βεβαιότητα αν αυτή η υπέρβαση θα είναι 500 εκατομμύρια, 1 δισεκατομμύριο ή 1,5 δισεκατομμύριο. Αυτό πρέπει να κινηθούν, εν πάση περιπτώσει, οι διαδικασίες της οικονομίας, να δούμε πού θα φτάσουμε περίπου τον Οκτώβριο-Νοέμβριο, έτσι ώστε να μπορέσουμε να γίνουμε και πολύ πιο σαφείς σε σχέση με αυτά τα οποία συζητάμε. Άρα, συνεπώς, τα κυβερνητικά σας στελέχη ευχή εκφράζουν. Δεν είναι όχι, δεν εκφράζουν ευχή, εκφράζουν στρατηγικές στοχεύσεις, εκφράζουν εκτιμήσεις. Άρα, είναι στρατηγική σας στόχευση να μην μειώσετε τις συντάξεις. Εκφράζουν εκτιμήσεις. Με συγχωρείτε, σας ξαναλέω ότι υπάρχουν συγκεκριμένες συμφωνίες, ωστόσο πολλά θα μπορούσαν να συζητηθούν εφόσον δούμε ότι οι δημοσιονομικοί στόχοι είναι τέτοιοι που θα το επιτρέπουν. Με την φορολογία δηλαδή μπορούμε να το κάνουμε. Υπάρχει ένα παράθυρο, καταλαβαίνω, αλλά δεν είναι τώρα η ώρα της συζήτησης. Όταν θα το ξέρετε αυτό. Δεν μπορώ να σας το πω, αυτό. Εγώ θέλω να ρωτήσω, αν δεν τα καταφέρετε να κάνετε ξανά αυτή τη συζήτηση, θα πάτε σε εκλογές με μειωμένες συντάξεις και μειωμένο φορολογικό? Ποια συζήτηση? Τη συζήτηση για μη μείωση των συντάξεων. Ακούστε, και μη μείωση των φορολογικών. Σε ό,τι αφορά το αφορολόγητο, όπως ξέρετε, αυτό είναι ένα μέτρο που ζήτησε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο κατά τη διάρκεια της δεύτερης αξιολόγησης και προβλέπεται για το 2020. Ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση για. Η συντάξη όμως είναι μπροστά. Για μια εφαρμογή του συγκεκριμένου μέτρου το 2019, καθώς κάτι τέτοιο δεν προκύπτει από τη δημοσιονομική πορεία της χώρας. Σε ό,τι αφορά, σας λέω, τις περικοπές των συντάξεων, πρέπει να σας θυμίσω ότι πέρα από, από τα μέτρα που συμφωνήθηκαν στη δεύτερη αξιολόγηση, έχετε έχουν υπάρξει και μια σειρά αντίμετρα τα οποία ενισχύουν συγκεκριμένες κοινωνικές κατηγορίες, οι οποίες και αυτές έχουν τεράστια ανάγκη οικονομικής υποστήριξης. Θα μπορούσε υποστήριξης. Να είναι αντίμετρο αυτό που είπε ο κ. Κούλογλου, δηλαδή. Τα αντίμετρα, όπως ξέρετε, κυρία Τζίμα, έχουν ψηφιστεί κατά τη διάρκεια της δεύτερης αξιολόγησης. Επομένως, τώρα σε ό,τι αφορά το κοινωνικό μέρισμα που πιθανόν να δοθεί το 2018, εφόσον κάτι τέτοιο το επιτρέψουν τα δημοσιονομικά μας, θα το συζητήσουμε ποια μορφή θα είπατε πάρει. Είπατε πριν, μιλήσατε για υπερπλεώνασμα. Ο απλός Έλληνας πολίτης, και επειδή είπαμε πριν για την καθημερινότητα, λέει ναι, ρε παιδιά, αλλά εγώ έχω φορολογηθεί πάρα πολύ. Δεν αντέχω άλλο. Ναι. Υπάρχει υπερφορολόγηση. Το δεχόμαστε. Ακούστε, αυτό. Υπάρχει, και μπορείτε υπάρχει, να πείτε υπάρχει στον κόσμο μεγάλη, τι θα γίνει υπάρχει με αυτό το μεγάλη κομμάτι. Επιβάρυνση. Με τον ελεύθερο επαγγελματία. Ναι, επιτρέψτε να σας πω. Υπάρχει μεγάλη επιβάρυνση σε ό,τι αφορά, ας πούμε, για παράδειγμα, τον ΦΠΑ. Ωστόσο, την ίδια στιγμή πρέπει να σκεφτείτε ότι υπάρχει και μια πάρα πολύ μειωμένη φορολογική βάση στην Ελλάδα. Δηλαδή, περίπου το 80% των ελεύθερων επαγγελματιών δηλώνουν εισοδήματα κάτω από 7-6.000 ευρώ. Έτσι. Δηλαδή, υπάρχουν μια σειρά ανορθολογισμοί στον τρόπο με τον οποίο είναι δομημένο το φορολογικό σύστημα της χώρας, το οποίο θα πρέπει. Εκεί θα πει κάποιος ότι είναι ευθύνη της κυβέρνησης. Γιατί πρέπει αυτό το παραμάτι να το πιάσει. Αλλά κύριε Μητσοτάκη, έχετε συμμετείχει σε συγκεκριμένες μειώσεις. Ποιες είναι οι μειώσεις? Και στην φορολογία και στο μειωμένο φόρο προστιθέμενης αξίας στα νησιά. Και στον έμφυα με συγκεκριμένα ποσοστά. Εσείς γιατί δεν μπορείτε να δεσμευτείτε εφόσον πιστεύετε ότι έχετε υπερπλεώνασμα? Γιατί στην ίδια στιγμή που λέει για φοροελαφρύνσεις, μιλάει και για περικοπές κοινωνικών δαπανών, μιλάει για απολύσεις στο δημόσιο, παρά το γεγονός ότι προσπαθεί. Ναι, ελάτε τώρα. Ναι, και στη συνέχεια είπε ότι τις μισές υπηρεσίες τις οποίες παρέχει ο δημόσιος τομέας θα πρέπει να τις δώσουμε outsourcing σε ιδιώτες. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δημιουργεί μια συγκεκριμένη κατάσταση όπου ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της δημοσιοϋπαλληλίας θα είναι άχρηστο για το ελληνικό κράτος. Επομένως, κρατήστε
είμαστε και μικροκαλάθι σε σχέση με τις θέσεις του κύριου Μητσοτάκη. Άρα λοιπόν, επιτρέψτε μου, εδώ πρέπει να υπάρχει... κάποιοι, την πληρώνουν εδώ όλοι. Υπάρχει, μισό λεπτό. Εδώ υπάρχει μια κατάσταση, επειδή με ρωτήσατε για τον κύριο Μητσοτάκη, όπου δεσμεύεται βεβαίως και αφοροελαφρύνσης και την ίδια στιγμή από πού θα βρει τα χρήματα για να μπορέσει να καλύψει τα κενά τα οποία θα δημιουργηθούν. Εντάξει, 58% λέω εγώ. Δεσμεύομαι για 58% ανάπτυξη. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Δεν μπορεί να γίνεται συζήτηση κατά αυτόν τον τρόπο. Σας λέω λοιπόν ότι ο κύριος Μητσοτάκης σκοπεύει να περικόψει κοινωνικές δαπάνες και μετά θα λέτε κι εσείς για την καθημερινότητα, για το γεγονός ότι δεν λειτουργούν τα δημόσια νοσοκομεία, για το γεγονός ότι υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα στη δημόσια διοίκηση κλπ. Να δούμε λοιπόν τα πράγματα στην πραγματική τους βάση. Από τη δική μας μεριά, θέλουμε να κάνουμε στοχευμένες φοροελαφρύνσεις εφόσον αυτό επιτρέπεται από τη δημοσιονομική πορεία της χώρας, αλλά την ίδια στιγμή. Επιτρέψτε μου. Ναι. Αλλά την ίδια στιγμή δεν μπορούμε να θέσουμε σε κίνδυνο την στοχοθεσία η οποία υπάρχει και η οποία αποτελεί προϋπόθεση για να μπορέσουμε να ρυθμίσουμε το ελληνικό χρέος. Επομένως, πρέπει να βλέπουμε κάθε φορά τη μεγάλη εικόνα και να προσπαθούμε να δημιουργούμε τις καλύτερες προϋποθέσεις για να βγούμε από αυτή την περιπέτεια των 8 ετών με τους καλύτερους δυνατούς όρους. Λοιπόν, θέλω να πάμε και λίγο στο κομμάτι των εκλογών, των πιθανών συμμαχιών κτλ. Φαίνεται ότι αυτό που θέλατε. Το έχετε καταφέρει, έχετε προκαλέσει έναν εκνευρισμό μέσα στο κίνημα αλλαγής. Μόνοι τους προκαλούν τον εκνευρισμό τους, αυτό. Έτσι νομίζω. Εσείς διότι, δεν συμφέρετε, υπάρχει... θεωρείτε καθόλου. Όχι, δηλαδή αυτή η συνάντηση με τον κύριο Παπανδρέου είχε προηγηθεί συνάντηση με τον κύριο Θεοδωράκη. Θα έλεγε κάποιος πονηρός, εγώ δηλαδή, ότι προσπαθείτε να διεμβολήσετε το ΠΑΣΟΚ. Εμείς την κάνουμε την εκδήλωση του κύριου Ραγκούση. Όχι. Ήταν όμως μέλη του. Λοιπόν, εντάξει, θα έλεγε λοιπόν κάποιος ότι προσπαθείτε να διεμβολήσετε ουσιαστικά το κίνημα αλλαγής. Δεν προσπαθούμε να διεμβολήσουμε κανέναν. Υπάρχει. Το κίνημα αλλαγής αυτή τη στιγμή ζει μέσα σε μια σουρεαλιστική κατάσταση όπου τσακώνονται μεταξύ τους για κάτι το οποίο δεν είναι δικό τους να το αποφασίσουν, δηλαδή το χρόνο των εκλογών. Mm-hmm. Είτε πουν τώρα, είτε πουν μετά. Ούτε εσείς έχετε καθαρή άποψη. Γιατί και εκεί χθες βγάλατε μια ανακοίνωση χθες από το Μέγαρο Μαξίμου που ξέγεται τη Νέα Δημοκρατία ότι ο κ. Γεωργιάδης τη ζητάει χθες τις εκλογές. Και ο κύριος Μητσοτάκης το Σεπτέμβριο και από εσάς έχω ακούσει τον κύριο Ξηδάκη που είπε ότι οποιαδήποτε ημερομηνία μετά τον Αύγουστο δεν είναι πρόωρες εκλογές. Ναι. Άκουσα τον κύριο Βούτση κάποια στιγμή να τις προσδιορίζει το Μάιο με τις ευρωεκλογές, που μου ακούγεται να σας πω και πολύ ρεαλιστικό σενάριο. Και είχα διαβάσει και εκείνη την ωραία διαρροή στην Real ότι ο κύριος Τσίπρας είπε κάλπες τον Οκτώβριο του 19. Εσείς έχετε τρεις γραμμές. Ο Πρωθυπουργός πάρα πολλές φορές έχει πει ότι αυτή η κυβέρνηση θα ολοκληρώσει την τετραετία. Ναι. Ο κύριος Ξηδάκης είπε μετά τον Αύγουστο έχουμε ολοκληρώσει τον κύκλο. Είναι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος. Ο Ξηδάκης είναι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος. Όχι, εκπροσωπεί την κοινοβουλευτική ομάδα. Ναι. Σας λέω λοιπόν ότι αυτός ο οποίος θα. Είναι ο μοναδικός που μπορεί να αποφασίσει για το πότε θα γίνουν εκλογές. Είναι ο Πρωθυπουργός και ο Πρωθυπουργός έχει τοποθετηθεί με σαφήνεια, λέγοντας ότι αυτή η κυβέρνηση θα ολοκληρώσει τον κύκλο της. Και νομίζω ότι αυτό είναι και μια σοβαρή και υπεύθυνη στάση, καθώς δίνει και ένα σήμα παγκοσμίως αλλά και εσωτερικά ότι πλέον έχουμε περάσει μια φάση κανονικότητας. Ξέρετε, αυτή η κυβέρνηση θα είναι η πρώτη που θα ολοκληρώσει τετραετία μετά από το 2004. Έχετε και κάτι υπόλοιπα από πριν. Το αίτημα της κυρίας Γεννηματά έχει κλείσει την πόρτα για πιθανή. Το αίτημα για άμεσες εκλογές έχει κλείσει την πόρτα για συνεργασία κάπου παρακάτω. Νομίζω ότι είναι μια πλήρως ανεύθυνη στάση αυτή την οποία υιοθετεί η κυρία Γεννηματά και θα σας πω το γιατί. Αυτή τη στιγμή στις 24 Μάη έχουμε ένα Eurogroup στο οποίο θα συζητηθούν ζητήματα που αφορούν και την τέταρτη αξιολόγηση αλλά και το ελληνικό χρέος και στις 21 Μάη καταλήγουμε σε μια συμφωνία για την έξοδο της χώρας από την κρίση. Επομένως, μια οποιαδήποτε εκλογική μάχη αυτή τη στιγμή, ακόμα και αν τη θέλαμε. Είναι κάτι που δεν το θέλει καθόλου ο κόσμος. Είναι κάτι το οποίο θα δημιουργούσε τεράστια ζημιά στην πορεία εξόδου της χώρας από το πρόγραμμα. Επομένως, νομίζω ότι η κυρία Γεννηματά είπε κάτι για να δημιουργήσει δημοσιογραφικό θόρυβο κατά κύριο λόγο, για να δημιουργήσει δημοσιογραφικό θόρυβο γύρω από το κίνημα αλλαγής κατά κύριο λόγο, γιατί πιθανόν έχει εσωτερικούς λόγους που έχουν να κάνουν με τις εσωτερικές εντάσεις που υπάρχουν στο κίνημα αλλαγής. Κύριε Τζανακόπουλε, βλέπετε διάσπαση του κινήματος αλλαγής μέχρι τις εκλογές. Δεν θα σχολιάσω τώρα τα εσωτερικά άλλου πολιτικού κόμματος. Ναι, το λέω όμως διότι οτιδήποτε εσείς μπορεί να θέλετε να εκμεταλλευτείτε τα εσωτερικά προβλήματα της. Εμείς κοιτάμε. Του κινήματος όχι, αλλαγής. Δεν θέλουμε να εκμεταλλευτούμε τα εσωτερικά προβλήματα. Όμως ξέρετε ότι η ακροδεξιά καραδοκεί αν έχουμε ένα δύναμο κίνημα αλλαγής. Επιτρέψτε μου να σας πω. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να ολοκληρώσουμε τις διαπραγματεύσεις για την έξοδο από το τρίτο πρόγραμμα, να ανακτήσουμε την αυτοδύναμη πρόσβαση στις αγορές χρήματος, να πάρουμε μια όσο το δυνατόν καλύτερη συμφωνία για το χρέος, να πάρουμε μια όσο το δυνατόν καλύτερη συμφωνία για τη μεταπρογραμματική εποπτεία της χώρας, η οποία από ό,τι φαίνεται αυτή τη στιγμή θα προσομοιάζει σε πολύ μεγάλο βαθμό με τα αντίστοιχα καθεστώτα που υπάρχουν στην Ιρλανδία, την Πορτογαλία και την Κύπρο. Εποπτεία, είπε ο κύριος Σεντένο από ό,τι διαβάζω, στον υπολογισμό του Eurogroup της Όφιας.
αμφισβητεί ούτε η κυβέρνηση αυτή. Κοιτάξτε, τι σημαίνει ενισχυμένη υποπτία. Πιθανόν να υπάρχουν αντί για δύο reports από τη μεριά των θεσμών, όπως υπάρχουν στις υπόλοιπες χώρες που βγήκαν από πρόγραμμα, να υπάρχουν τρία ή τέσσερα. Γιατί? Διότι υπάρχει μια ειδική συνθήκη της Ελλάδας σε σχέση με την υπερχρέωσή της, η οποία δημιουργήθηκε μέχρι το 2010. Πάντως, όταν πετύχετε αυτά, φαίνεται ότι τελικά και συντάξει θα προσπαθήσετε να μην κόψετε και να βελτιώσουμε λίγο. Νομίζω ότι σας απάντησα προηγουμένως. Εντάξει. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν εδώ. Ευχαριστούμε.